Σφοδρή επίθεση στο κλιμάκιο του ΕΛΓΑ της Δυτικής Ελλάδας, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της ομάδας παραγωγών αμαλιάδας Χρήστος Βαλιανάτος, κάνοντας έμεσες αναφορές ότι ο μηχανισμός δεν λειτουργεί ορθά και ότι οφείλει να δει τα ζητήματα των παραγωγών της σταφίδας στην πράξη και στην πραγματική τους διάσταση. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε λιγότερη ποσότητα. Γιατί οι σταφιδοπαραγωγοί έχουν πάθει ζημιές από τον καύσωνα, έχει μειωθεί η ποσότητα. Έχουμε ενημερώσει εμείς τον ΕΛΓΑ Πάτρας, θα ξαναπάμε πάλι, θα κοιτάξουμε να αποζημιωθεί ο κόσμος. Ο ΕΛΓΑ Πάτρας πρέπει να σκύψει στους σταφιδοπαραγωγούς και ο νομός Ηλίας στην Ελλάδα ανήκει. Δεν είναι εκτός Ελλάδος. Πρέπει και οι σταφιδοπαραγωγοί όπως και η βιομηχανική ντομάτα που το κυνηγάμε να αποζημιωθεί ο κόσμος. Πάθανε μεγάλες ζημιές. Μιλώντας για τα προϊόντα της σταφίδας και της βιομηχανικής ντομάτας, ο κ. Βαλιανάτος δηλώνει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ως ομάδα παραγωγών θα φτάσουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό δεν θα το αφήσουμε έτσι. Αυτό το υπόσχομαι στους σταφιδοπαραγωγούς και στους ντοματοπαραγωγούς. Εκτός των άλλων, ο κ. Βαλιανάτος στάθηκε στο ζήτημα της κορινθιακής σταφίδας, απευθύνοντας δημόσια έκκληση στους παραγωγούς να οργανωθούν με στόχο να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές στην διαπραγμάτευση με τους εμπόρους, σημειώνοντας ότι το προϊόν έχει μέλλον.